ευχαριστώ πολύ. Επειδή είμαι gentlewoman, παραχώρησα τη θέση μου κατά το πρωτόκολλο στους προηγούμενους εκπροσώπους των κομμάτων, αλλά και επειδή ήξερα ότι εγώ θα παραμείνω μέχρι τέλους στην εκδήλωσή σας, ενώ οι άλλοι θα φύγουν. Και θα παραμείνω μέχρι τέλους πρώτον γιατί δεν θεωρώ την παρουσία μου εδώ τυπική και διεκπεραιωτική, αλλά είναι ουσιαστική. Και δεύτερον, διότι δεν θα έφευγα ποτέ πριν ακούσω τους εκπροσώπους των δικηγόρων, τους εκπροσώπους των δικαστικών υπαλλήλων, τους εκπροσώπους των δικαστικών ενώσεων και όλους και όλες εκείνους και εκείνες που θεσμικά νομίζω ότι προηγούνται των κομμάτων. Παίρνω τον λόγο και το πιστεύω πραγματικά ότι είναι σημαντικό οι εκπρόσωποι των πολιτικών κομμάτων και της πολιτικής εξουσίας πρώτα να ακούνε και κυρίως να ακούν τους φορείς εκείνους οι οποίοι είναι και αρμόδιοι και επηρεαζόμενοι από τα θέματα για τα οποία μιλούν και μετά να τοποθετούνται και μετά να εξαγγέλουν ή να καταγγέλουν. Κύριε Πρόεδρε, σας είδα πρόσφατα στην διαδικασία ακρόασης φορέων επί ενός από τα πολλά περίεργα και πάντως καθόλου προσεγμένα νομοσχέδια που ήρθαν στη Βουλή. Ήταν το νομοσχέδιο περί τρομοκρατικού περιεχομένου, στο οποίο είχαν ενταχθεί και κάποιες ρυθμίσεις για τον οργανισμό δικαστηρίων, για τα διοικητικά δικαστήρια και ούτω καθεξής, και η πλεύση ελευθερίας, αυτό το μικρό κοινοβουλευτικό κόμμα με τη μικρότερη κοινοβουλευτική ομάδα των 6 βουλευτών, που όμως επιμένει να είναι πάντα παρόν, να είναι πάντα ενεργό, να διαφυλάσσει τις διαδικασίες και να προσκαλεί την κοινωνία των πολιτών και τους αρμόδιους φορείς στη Βουλή, ζήτησε λοιπόν αυτό το μικρό κόμμα, η Πλεύση Ελευθερίας, να έρθετε στη Βουλή και να ακουστείτε. Και λέγοντας αυτό, θα ήθελα να σας προσκαλέσω όλους τους διοικητικούς δικαστές και τις διοικητικούς δικαστές και όλους τους αρμόδιους φορείς, τους συναδέλφους μου δικηγόρους. Είμαι η μόνη πολιτική αρχηγός εξάλλου που είμαι ενεργή δικηγόρος, συλλειτουργός της δικαιοσύνης, να έρχεστε στη Βουλή, να τοποθετήσετε για τα νομοσχέδια, γιατί ο τρόπος νομοθέτησης στον οποίο αναφερθήκατε εισηγητικά, κύριε Πρόεδρε, είναι εκτροματικός και αυτό συνοψίζεται ακόμη και σε εκείνο που έχουμε ως νέο δεδομένο. Ακούστε το, σας παρακαλώ, για να συνεννοηθούμε σε τι κράτος ζούμε και πώς ρυθμίζονται και ορίζονται τα ζητήματα της δικαιοσύνης. 12 και 28 τη νύχτα, την Παρασκευή προς Σάββατο, 12 και 28 αφού είχε μπει η 10η Φεβρουαρίου, πριν λίγες ώρες δηλαδή, η Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης κατέθεσε στη Βουλή, σε μια άδεια Βουλή, την οποία εμείς την κλείσαμε χτες, δεν υπήρχε κανείς, σας διαβεβαιώ, κατέθεσε λοιπόν σε μια άδεια Βουλή ηλεκτρονικά το πολύ αναμενόμενο, πολύ συζητημένο νομοσχέδιο για τις αλλαγές στον ποινικό κώδικα και τον κώδικα ποινικής δικονομίας, που υποτίθεται ότι θα βελτιώσει ποιοτικά την ποινική δικαιοσύνη. Δεν ξέρω αν πρέπει να επικαλεστώ τον Μπρέχτ, τον Κάφκα, τον Όρουελ. Πραγματικά έχω μεγάλη δυσκολία ποιον να επικαλεστώ όταν ακούω για ποιοτική αναβάθμιση της ποινικής δικαιοσύνης με νομοσχέδιο που κατατέθηκε 12 και 28 τη νύχτα
και η κλήση για την αρμόδια επιτροπή εστάλει στα email των βουλευτών 1:20 τη νύχτα. Το αντιλαμβάνεστε? 1:20 τα ξημερώματα του Σαββάτου εκλήθησαν, καλούμαστε οι βουλευτές να εμφανιστούμε στην Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης στις 4 η ώρα τη Δευτέρα, ενώ στη 1 η ώρα η ίδια Επιτροπή συνεδριάζει για το νομοσχέδιο που αφορά τα δικαιώματα των ομόφυλων ζευγαριών στο γάμο και στη τεκνοθεσία. Καλούμαστε λοιπόν στις 4, αφού προφανώς θα πρέπει να τελειώσει στο γόνατο η προηγούμενη συζήτηση, να συζητήσουμε νομοσχέδιο το οποίο όποιος το πήρε είδηση, θα το πήρε είδηση σήμερα. Και κάποιοι δεν θα το έχουν πάρει είδηση, μπορεί να δουν ειδήσεις, μπορεί και όχι. Πώς σας φαίνεται αυτό? Αυτό θα γίνει νόμος του κράτους. Αυτό θα αλλάξει ποινικές διατάξεις και ποινικοδικονομικές διατάξεις. Και αυτός δυστυχώς είναι ο τρόπος νομοθέτησης συνολικά της κυβέρνησης, στον οποίο μόνον η πλεύση ελευθερίας αντιτάσσεται μέσα στη Βουλή. Μόνον η πλεύση ελευθερίας λέει όχι, αυτό δεν πρέπει να συμβαίνει, δεν συνεννούμε σε αυτόν τον τρόπο νομοθέτησης. Ακούσατε την εκπρόσωπο προηγουμένως άλλου κόμματος να σας λέει συζητείτε τη Δευτέρα στην Επιτροπή, σαν να μην τρέχει τίποτε. Είναι μια κανονικότητα, συμβαίνει δηλαδή. Μπορεί να συμβαίνει. Η δική μας άποψη είναι ότι η δικαιοσύνη είναι κάτι πολύ υψηλό, εξαιρετικά σημαντικό θεσμικά, αποτελεί πυλώνα της δημοκρατίας, αποτελεί εγγύηση για τα δικαιώματα των πολιτών, αποτελεί την προϋπόθεση για την άρση της αδικίας, η οποία είναι δυστυχώς στη χώρα μας και το ξέρετε ως διοικητικοί δικαστές, διάχυτη και διαδεδομένη. Η αδικία είναι κάτι το οποίο ζουν οι πολίτες στο πετσί τους και είναι μία συνθήκη έναντι της οποίας πρέπει να μπορούν να αμυνθούν αποτελεσματικά. Πρέπει δηλαδή να είναι εγγυημένο το υπερνομοθετικό, το υπερνομοθετικά κατοχυρωμένο δικαίωμα στην πραγματική προσφυγή, στην αποτελεσματική προσφυγή. Εσείς ως διοικητικοί δικαστές έχετε αυτό το ιερό καθήκον να προστατεύσετε τους πολίτες όταν υφίστανται αδικία, είτε από άκυρες πράξεις της διοίκησης, είτε από αδικοπραξίες των οργάνων της διοίκησης. Και γι' αυτό για μας ο ρόλος των διοικητικών δικαστηρίων και των διοικητικών δικαστών είναι εξαιρετικά σημαντικός. Δεν συμμερίζομαι αυτά τα οποία άκουσα περί χαμηλού κόστους. Εξεπλάγιν που άκουσα την πρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας να λέει ότι είναι χαμηλό το κόστος, εννοεί για το διάδικο, της διοικητικής δίκης. Γνωρίζετε πολύ καλά εσείς ως διοικητικοί δικαστές ότι είναι απροσπέλαστη πολλές φορές η δικαιοσύνη για τους πολίτες και ξέρετε επίσης πολύ καλά ότι στη διάρκεια της μνημονιακής περίοδου η απομείωση του φόρτου των δικαστηρίων επιχειρήθηκε να γίνει με χαράτσια παραβόλων σε όλη την γάμα της δικαιοσύνης. Επιχειρήθηκε δηλαδή να εγκαθιδρυθούν αποτρεπτικά κόστη τα οποία πράγματι κράτησαν πάρα πολλούς ανθρώπους μακριά από τη διεκδίκηση των δικαιωμάτων τους, την ώρα που είναι έρμεοι οι άνθρωποι αυτοί και της κακής νομοθέτησης και της πρόχειρης νομοθέτησης και της νυχτερινής νομοθέτησης η οποία έχει γίνει κανόνας και της διαδεδομένης πολιτικής, διοικητικής, εκτελεστικής αυθαιρεσίας. Έρχονται νομοθετήματα εκατοντάδων άρθρων που περιέχουν
διατάξεις που εσείς θα εφαρμόσετε και κανείς δεν τα έχει διαβάσει και κανείς δεν τα έχει συζητήσει. Έρχονται νομοθετήματα περιστολής δικαιωμάτων, όταν το λέω έρχονται δεν τα αναγγέλλω, έρχονται καθημερινά, κατατίθενται στη Βουλή και ψηφίζονται. Και συχνότατα μέσα στην αίθουσα όταν συζητιούνται στη Βουλή είναι 5 βουλευτές και οι 3 είναι της Βουλής Ελευθερίας. Αυτή είναι δυστυχώς η κατάσταση. Ο πολίτης θα προστατευτεί αποτελεσματικά όταν η διοικητική δικαιοσύνη απολαμβάνει την ανεξαρτησία που της αρμόζει, της αξίζει και που συνταγματικά πρέπει να έχει. Δεν ζούμε σε μία συνθήκη και σε ένα κράτος που σέβεται την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης. Θα ήταν πραγματικά ύβρις να πω εδώ σε εσάς κάτι τέτοιο, όταν γνωρίζετε πολύ καλά με ποιον τρόπο καλλιεργούνται οι προσδοκίες για την ανέλυξη στην ηγεσία της δικαιοσύνης, όταν ξέρετε πολύ καλά ότι δυστυχώς διατηρείται ο διορισμός της ηγεσίας της δικαιοσύνης από την εκτελεστική εξουσία, ένα άρθρο που πρέπει να αναθεωρηθεί και αν και όταν μιλήσουμε για αναθεώρηση του συντάγματος, η πλεύση ελευθερίας έχει προκαταλάβει ότι ζητά την αναθεώρηση 3 τουλάχιστον άρθρων του συντάγματος, του άρθρου για τη βουλευτική ασυλία που πρέπει να καταργηθεί, του άρθρου για την υπουργική ασυλία, δηλαδή τις προνομιακές διατάξεις για τους υπουργούς, και του άρθρου για το διορισμό της ηγεσίας της δικαιοσύνης από την εκτελεστική εξουσία. Ξέρετε πάρα πολύ καλά επίσης ότι δυστυχώς οι εξουσίες αρέσκονται να καλλιεργούν προσδοκίες στους δικαστές και μετά την αφιπηρέτησή τους και τη συνταξιοδότησή τους, να τους διορίζουν σε ανεξάρτητες αρχές και άλλες θέσεις, πράγμα το οποίο επηρεάζει και την τελευταία περίοδο της άσκησης της δικαστικής λειτουργίας. Ξέρετε με λίγα λόγια ότι αυτό το οποίο το Σύνταγμα κατοχυρώνει και η δημοκρατία απαιτεί από εποχής γαλλικής και αμερικανικής επανάστασης, δηλαδή εδώ και 2,5 αιώνες, η ανεξαρτησία της δικαιοσύνης και η διάκριση των εξουσιών, στην πράξη αμφισβητούνται από τις άλλες 2 εξουσίες, πρωτίστως από την εκτελεστική και από κοντά και από την νομοθετική. Πιστεύουμε ότι μια από τις μεγάλες κατακτήσεις του πολιτεύματος και του συντάγματός μας που πρέπει να διαφυλαχθεί, γιατί είναι δημοκρατική κατάκτηση, είναι ο διάχυτος έλεγχος της συνταγματικότητας των νόμων, και εσείς είστε θεματοφύλακες αυτού του διάχυτου ελέγχου. Κάθε φορά που ακούω για συνταγματικό δικαστήριο, αισθάνομαι την ανάγκη να υπενθυμίσω ότι όλες οι χούντες είχαν συνταγματικά δικαστήρια, όλα τα ανελεύθερα καθεστώτα είχαν συνταγματικά δικαστήρια. Αυτό που έχει το ελληνικό δικαστικό σύστημα, δηλαδή η εξουσία και η ελευθερία του φρονήματος, κάθε δικαστή από τη χαμηλότερη βαθμίδα μέχρι την ανώτερη να κρίνει την συνταγματικότητα των νόμων, αποτελεί μια δημοκρατική κατάκτηση που δεν πρέπει να τεθεί σε διακύβευση. Κυρίες και κύριοι δικαστές, σίγουρα ζούμε σε μια περίοδο που είναι ορατό ότι η εκτελεστική εξουσία επιθυμεί να ελέγξει απολύτως κάθε τι που την επηρεάζει. Και σε αυτά που την επηρεάζουν εντάσσονται και οι αποφάσεις των διοικητικών δικαστηρίων και οι αποφάσεις των διοικητικών δικαστηρίων που κρίνουν
για τον δόλο, την αμέλεια, την υπαιτιότητα συνολικά του ελληνικού δημοσίου και των οργάνων του. Επιλαμβάνεστε καθημερινά υποθέσεων οι οποίες φύγουν την εξουσία και το κάνετε, γιατί σας παρακολουθώ με την δικηγορική μου ιδιότητα πρώτα απ' όλα, και το κάνετε με υψηλό φρόνημα και σε αντίξωες συνθήκες, χωρίς υλικοτεχνική υποδομή, χωρίς τις προϋποθέσεις τις περισσότερες φορές, με κύρια προϋπόθεση συνήθως τη δική σας ευσυνειδησία, το δικαστικό φρόνημα, που είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, το οποίο οι εξουσίες τείνουν να ξεχνούν. Επιλαμβάνεστε υποθέσεων, και θέλω να το τονίσω, γιατί σας είδα, κύριε Πρόεδρε, και πρόσφατα σε μία τοποθέτησή σας στα μέσα ενημέρωσης, που αφορούν τομείς εγκαταλελειμμένους από τις εξουσίες, είτε τις κεντρικές είτε τις τοπικές. Μιλώ, ας πούμε, για τα ζητήματα των υποδομών και τα ζητήματα των εθνικών οδών και συνολικά του οδικού δικτύου. Υποθέσεις οδικής ασφάλειας και αγωγών κατά του ελληνικού δημοσίου για πλημέλειες ή κατά των νομικών προσώπων της αυτοδιοίκησης, για πλημέλειες που οδηγούν σε βαρύς τραυματισμούς ή θανάτους. Το μήνυμα που εκπέμπει η διοικητική δικαιοσύνη σε αυτές τις υποθέσεις πρέπει να είναι ηχηρό, και από πλευράς μας στην Πλεύση Ελευθερίας, επειδή δίνουμε τεράστια σημασία στην ασφάλεια των πολιτών, στην οδική ασφάλεια που αντιμετωπίζεται σαν κάτι παρακατιανό, σαν κάτι όχι σημαντικό, προσβλέπουμε στην κρίση σας και στις αποφάσεις σας. Επιλαμβάνεστε υποθέσεων που φύγουν τις εξουσίες όταν αμελούν ή δόλια παραλείπουν να πράξουν το καθήκον τους. Εσείς είστε οι αρμόδιοι για τις αξιώσεις των θυμάτων στο Μάτι, στο Νέο Βουτζά, στη Ραφίνα. Εσείς είστε οι αρμόδιοι για τις αξιώσεις των θυμάτων στα Τέμπη, και όταν επιλαμβάνεστε, εσείς είστε οι αρμόδιοι για τις αξιώσεις των θυμάτων των καταστροφών στη Θεσσαλία, των πυρκαγιών, και όταν επιλαμβάνεστε αυτών των υποθέσεων, εμείς θέλουμε να το πράτετε με ανεξάρτητο φρόνημα, ανεπηρέαστη από τις εξουσίες που επιθυμούν να σας επηρεάσουν, να σας περιορίσουν, να στραγγαλίσουν τη δικαστική κρίση. Επιλαμβάνεστε υποθέσεων αστυνομικής βίας, και πρόσφατα απαγγέλθηκε μία υπόθεση, δημοσιεύθηκε μία απόφαση σε υπόθεση που χειρίστηκα, ήταν ο δολοφονικός τραυματισμός του Προέδρου των Φωτορεπόρτερ, του Μάριου Λόλου, το 2012. Εκδόθηκε μία εμβληματική, κατά τη γνώμη μου, απόφαση που δέχεται την αγωγή του θύματος αστυνομικής βίας σε μία υπόθεση που η πολιτεία δεν έπραξε το παραμικρό για την τιμωρία του δράστη αυτής της δολοφονικής επίθεσης. Κυρίες και κύριοι δικαστές, γνωρίζουμε ότι καλείστε να επιτελέσετε το καθήκον σας σε αντίξωες συνθήκες. Γνωρίζετε ότι σε ακόμη πιο δύσκολες συνθήκες καλούνται να επιτελέσουν το καθήκον τους οι δικαστικοί υπάλληλοι. Γνωρίζετε ότι πλήστα προβλήματα και προσκόμματα συναντούν στην πρόσβαση στη δικαιοσύνη οι πολίτες, εκείνοι για τους οποίους έχετε αποστολή να κρίνετε και να προστατεύσετε τα δικαιώματά τους, και γνωρίζετε επίσης ότι η συλλειτουργή της δικαιοσύνης, οι δικηγόροι, είναι ταγμένοι στην υπεράσπιση των δικαιωμάτων αυτών. Επειδή ακούστηκε ότι
οι διάδικοι δεν δέχονταν να κάνουν τις δίκες στην περίοδο του κορονοϊού και δεν μπορώ εγώ αυτό να το αφήσω έτσι. Η διεξαγωγή δίκης σε εκείνη την περίοδο σήμαινε παραίτηση από την ακροαματική διαδικασία. Ουδής μπορεί να υποχρεώνει κανέναν σε παραίτηση από δικαίωμα, ούτε βέβαια η άρνηση παραίτησης από δικαίωμα πρέπει να εκλαμβάνεται από την διοικητική δικαιοσύνη ως κάτι οχληρό. Κυρίες και κύριοι δικαστές, έρχομαι σε αυτές τις συνελεύσεις σας από το 2012, από όταν πρωτοεξελέγην βουλευτής. Έρχομαι και την περίοδο που ήμουν πρόεδρος της Βουλής και στη συνέχεια που δεν ήμουν στη Βουλή και τώρα πλέον ως αρχηγός πολιτικού κόμματος που βρίσκεται στη Βουλή και παραμένω και θα είμαι δίπλα σας και θα σας προσκαλώ να έχουμε ανοιχτή επικοινωνία και συνομιλία. Δεν χρειάζεται να συμφωνούμε σε όλα. Είναι όμως σημαντικό πρώτον να ξέρετε ότι είμαι εδώ και πλέον και η πλεύση ελευθερίας είναι εδώ. Είμαστε με τριμελή αντιπροσωπεία παρόντες και με τον υπεύθυνο του κοινοβουλευτικού μας έργου, τον κύριο Μπαλμπούζη. Είμαστε λοιπόν εδώ γιατί πιστεύουμε ότι η δικαιοσύνη πρέπει να ενισχυθεί, γιατί πιστεύουμε ότι η δικαιοσύνη δρά εποφελώς μόνο όταν είναι πραγματικά και λειτουργικά και συνειδησιακά ανεξάρτητη και γιατί πιστεύουμε ακράδαντα ότι οι πολίτες αυτής της χώρας δικαιούνται δικαιοσύνη. Σας ευχαριστώ πολύ.